Γεια σου, Big Brother. Χρήστο, θέλω να ανοίξεις το γράμμα και να το διαβάσεις. Έχω παρατηρήσει ότι το παιχνίδι με τα emoji που κάνετε τη δεύτερη εβδομάδα έχει γίνει θέμα. Συζητήσατε αρκετές φορές και κάποιοι από εσάς ακόμα αναρωτιούνται ποιος από εσάς έδωσε τι. Σήμερα το παιχνίδι αλλάζει και αυτή τη φορά θα βλέπετε ποιος σας έδωσε το κάθε emoji. Στη διάθεσή σας θα έχουμε να βάλουμε κότα, νυφίτσα, γαϊδούρι, λιοντάρι, γατάκι και γήπας. Είναι ένα παιχνίδι πολύ ωραίο, διασκεδαστικό. Να διασκεδάσουμε λίγο και να περάσουμε λίγο καλά. Οπότε έχουμε γάιδαρο, έχουμε νυφίτσα, κότα, γατάκι, γάιδαρος. Γενικά σχεδόν και όλα είναι κακά. Έλα ρε, ωραία είναι ρε, εντάξει. Ο Γρηγόρης να περάσει στο δωμάτιο επικοινωνίας. Τον Ζακ. Γιατί μου μαγειρεύει κάθε μέρα κοτόπουλα. Καλό, καλό. Το Θέμη. Λόγω ημέρας θα βάλω τον Μπένζ γιατί έχει ίδιο μαλλί. Απλά του λείπει το από κάτω. Καλό. Εδώ θα βάλω την Άννα Μαρία για να πέσει το Πανελλήνιο. Τι είναι το γατάκι? Για να πέσει το Πανελλήνιο. Εδώ θα βάλω τη Ραΐσα. Ισχύει. Γιατί πιστεύω είναι η θηλυκιά έκδοσή μου. Είναι η θηλυκιά έκδοσή μου. Πω πω, και χαλιά σου έρχεται. Στο φίλο μου τον Δημήτρη του και χαλιά. Γιατί πιστεύω ότι είναι αυτός ο λόγος που πήρα πλέον όλη την εικόνα του γήπα. Και του ταιριάζει πάρα πολύ αυτό το εικονίδιο, να το έχουμε και σε τέλεια πόζα. Έτσι είσαι, όντως. Ναι, όντως κάθομαι έτσι. Η νυφίτσα κάθεται έτσι, το είδες. Η νυφίτσα, γαϊδούρι. Η νυφίτσα κάθεται έτσι. Ναι, ρε, ναι, ναι, ναι. Δεν τρέψε λίγο, ρε, που μπορείς γύπα, ρε. Δεν μπορείς να το πάρεις με αυτό. Hello. Πού είναι? Γρηγόρη, ο γήπας της καρδιάς μας, ο γήπας του Big Brother, αυτός είναι. Δημήτρης Πυργίδης. Μπράβο. 12 στα 12 θα κάνει ο Πυργίδης. Ναι, ναι, σίγουρα. Τώρα, ο λόγος που θα βάλω αυτό στον Δημήτρη και Χαγιά, η Ντίτη ξέρει τους λόγους. Η Ντίτη μας τους είπε ότι είναι γαϊδούρι. Αλλά όχι το ζώο. Κάτι άλλο. Εγώ δεν θέλω να βάλω. Αδέμου. Δεν σε μπορώ. Κοτούλα και θα βάλω τον Ζακ. Και τι μας έμεινε, η νυφίτσα? Θα βάλω την... τον Θέμη! Εγώ! I'm sorry, Δέβη. Αλλά εσύ νυφίτσα μου. Το γατάκι, λοιπόν, μπαίνει στην Ραΐσα, γιατί αυτή μας έχει πρίξει με το μάου, 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 μάου. Γατάκι, Ραΐσα. Λοιπόν, το οποίο είναι ξεκάθαρο ότι εδώ, αν το παρατηρήσετε καλά, αν το κοιτάξετε αναλυτικά, είναι ο Γρηγόρης. Στον Πυργίδη, γιατί φωνάει σαν λιοντάρι και τέτοια, και έχει και μαλλιά. Χάος μόνο! Σε κουρέψω. Το γατάκι στο Θέμη. Γιατί όλο μιλάει για μια ουρίνη, έτσι. Έχεις 3 στα 3 διαφορετικά. Έχω 3 διαφορετικά. Καθένα πιστεύει κάτι διαφορετικό. Θες και μικρά για σένα. Τι. Θα μάθω σε λίγο. Θα το κρατήσετε για έκπληξη. Στη Σοφία, γιατί με πειράζει συνέχεια και είναι νυφίτσα.
Και την Κότα. Δεν θα τη βάλω στους δίδυμους, γιατί θα παρεξηγηθούνε. Όχι, ρε, συγγνώμη, όχι, θα την παρεξηγούμε εμείς. Αλλά θα τη βάλω στο Ζακ, που τρώει πολλά κοτόπουλα. Ναι, 3-3. Και το Γαϊδούρι θα το βάλω στο Δήμαρχο. Δήμαρχε, το Γαϊδούρι θα το βάλω σε σένα, ρε φίλε. Μπράβο, Μίτσο. Θέμη. Φώναζα, Μίτσο. Μίτσο, φώναζα. Ναι, σ' άκουγα, σ' άκουγα. Δεν θα παρεξηγηθώ με την Κότα, ρε, μου λώσεις, ρε. Ναι, λαρέ, πλάκα κάνουμε τώρα. Γιατί μας έχετε ότι παρεξηγούμαστε. Εγώ σας είπα, την Κότα θα τη έβαζε σε εσά για τα αυγά. Που τρώτε συνέχεια αυγά, αλλά επειδή έτσι, εννοείται. Δεν θέλω να παίξω μαζί σας για να μην παρεξηγηθώ. Δηλαδή θεωρείς ότι παρεξηγούμαστε. Στους παροξείς, να περάσεις στο δωμάτιο επικοινωνίας. Γι' αυτό παίζω με τους φίλους μου που δεν θα με παρεξηγήσουν και αυτό είναι σίγουρο. Θα ξεκινήσουμε το γνωστό. Γήπας, στον Γρηγόρη εννοείται. Το ξέρω 11, όλο το σπίτι. 11 θα φάει. 11 θα φάει. 11. Όλα, όλα. Θα πάω στο Γατάκι. Το Γατάκι είναι Άννα Μαρία, κάνει εξαιρετικά τη γάτα και γι' αυτό της το δίνω. Είναι και η φατσούλα της έτσι γατίσια. Το Γαϊδούρι θα το δώσω στον αδερφό μου, γιατί είναι έτσι γαϊδούρι, έτσι... Το Λιοντάρι θα το δίνω στον Πυργίδη, αλλά θα το δώσω στην Ραμόνα, γιατί όταν έτσι φτιάχνει τα μαλλιά της και τα φουντώνει έτσι η κατσαρά, είναι σαν Λιοντάρι. Την νυφίτσα θα τη δώσω στον Δήμαρχο, γιατί αυτή η στάση που έχει το νυφίτσα εδώ πέρα, την μπαίνει ο Δήμαρχος μέσα στο τζακούζι. Ό,τι καλύτερο! Την Κότα θα τη δώσω στον Πυργίδη, γιατί τρώει και αυτός αυγά. Δημαρχέ! Γεια σου, αγόρι μου! Έτσι κάνεσαι, είμαι στο τέτοιο. Έτσι αράζει με στο τζακούζι, όντως αράζει έτσι. Λοιπόν, βάζω γαϊδούρι, το βάζω στο Παναγιώτη, επειδή κάποιες φορές όταν γελάει είναι σαν γαϊδούρι, συγγνώμη Παναγιώτη, το ξέρεις, αγαπάω, αλλά αυτό είναι ασένα. Λοιπόν, θα βάλω το Γατάκι, θα το βάλω στη Ραμόνα, επειδή πολλές φορές είναι ναζιάρα και της ταιριάζει λιγάκι. Οκ, ευχαριστώ. Λοιπόν, νυφίτσα. Θα το βάλω στο Γρηγόρη, επειδή πιστεύω ότι είναι και αυτός λίγο νυφίτσα, οπότε του πάει αυτό. Λιοντάρι, Δημήτρης Πυργίδης, το καλύτερο. Γήπας. Γήπας θα τον δώσω στο Δημήτρη και Χαϊά, επειδή, εντάξει, έχει λίγο το στυλάκι αυτό το σεξουλιάρικο, το ωραίο. Οπότε πιστεύω θα είναι καλό. Παλάκα σήμερα σου έχω κάνει αυτό. Διαλύσει, και θα βάλω και την Κότα. Θα το βάλω στο Δήμαρχο. Δεν πειράζει. Καλό είναι. Καλά ρε, το γήπα πού τον πήγες ρε. Ροντέο όλα. Μπράβο ρε. Το γήπα το και Χαγιά, όχι εμένα. Δεν πειράζει, σου βάλα νηφίτσα. Εμένα μ' άρεσε. Και μ' άρεσε. Κοτούλα, σε ποιον έχω δώσει τώρα γάμο για ένα μασάζ. Να σηκώσει το χέρι τώρα. Εντάξει, εννοείται ο Χριστός. Αυτό θα το δώσω στο Κεχαϊά. Γιατί συμφωνώ με τη Σοφία. Άρα μπράβο! Γιατί τον έχω δει και εγώ. Μαλάκα, τον είδαμε! Παρακλήμιο! Μαλάκα, σε πιτσό κόψαν. Λιοντάρι, ο Μπέντζιν, ξεκάθαρα ο Μπέντζιν, δεν χρειάζεται να πω γιατί και πώς. Α, εντάξει, το Γατάκι θα το δώσω στην Άννα Μαρία φυσικά, γιατί έχει κάνει άπειρες φορές το Γατάκι μου. Οπότε ταιριάζει. Ρε εσύ, Γρηγόρη, όντως αυτό μοιάζει με σένα. Όντως μοιάζει με σένα, οπότε θα το δώσω σε σένα. Ευχαριστώ και Χαγιά. Και την νυφίτσα θα το δώσω βέβαια στον Δήμαρχο, γιατί όντως μοιάζει με τον Δήμαρχο όταν είναι στο τζακούζι. Μπράβο, Ραμόνα. Ραμόνα, έλα εδώ. Του λέω, σε είδα κι εγώ, σε είδε και η Ραμόνα. Και λέει, δεν με είδε η Ραμόνα. Όχι, καλά, είδαμε το τρίτο πόδι. Σε είδα, ρε, σε είδα. Αφού το είπα, το είδα κι εγώ, δεν σου πάνε. Sorry, το είδα κι εγώ. Λοιπόν, ξεκινάμε τώρα με τα εύκολα. Γήπας. Θα το δώσω βεβαίως στον Γήπα, δηλαδή στο Γρηγόρη. Πάμε στο Λιοντάρι. Λοιπόν, εγώ θα κάνω τη διαφορά, όπως πάντα κάνω. Και θεωρώ ότι η Λιοντάρι είναι η Σοφία. Γιατί όταν η Σοφία θυμώνει, όπως κι εγώ, γινόμαστε λιοντάρια. Θα γίνω κολλητή με την Άννα Μαρία. Γαϊδούρι! Λοιπόν, άκουστε να δείτε τώρα.
γαϊδούρι, θα το δώσω στο Θέμη. Γιατί, για να μετακομίσει και να πάρει όλα αυτά τα καλλιτικά που έχει, πρέπει να έχει ένα γαϊδούρι για να τα φορτώσει. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Έχει δίκιο. Μετά πάμε στην Νυφίτσα. Τι κάνει η Νυφίτσα? Πάει και τρώει τα αυγά. Εγώ θυμάμαι ότι από την πρώτη εβδομάδα χάναμε τα αυγά. Ποιος τα έπαιρνε? Ο Ζαχαρίας τα έπαιρνε τα αυγά. Και όλοι λέγανε, μωρέ, πού είναι τα αυγά, πού είναι τα αυγά. Ο Ζαχαρίας, έφευγε. Λοιπόν, ο Ζαχαρίας τρώει τα αυγά. Είναι ο Νυφίτσος των αυγών. Ο Ζαχαρίας είναι ο Νυφίτσας των αυγών. Μετά, πάμε τώρα στο γατάκι. Μα είναι προφανώς θα το δώσω στη Ραμόνα, γιατί έχει τεράστια αγάπη στη γατούλα της. Μετά, Κότα. Κάτσε να δω ποιος μοιάζει, ποιο μοιάζει η Κότα. Στον Μπέντζ μοιάζει η Κότα. Πάρτονα. Λοιπόν, Γρηγόρη, σ' αγαπώ πολύ. Το look μου αρέσει, το άσπρο μαύρο, με πολύ αγάπη. Κότα είναι η Ραΐσα, γιατί πάντα με κοιτάει με αυτό το βλέμμα όταν λέω αυτά τα περίεργα, τα έτσι, τα αλλιώς. Εδώ κλασικά είναι ο αντιδήμαρχος, έτσι, παίρνει αυτή τη στάση και τα λοιπά, χαίρεται όταν μπαίνει τζακούζι και τα λοιπά και όταν γελάει, είναι η κλασική στάση του, τέλος. Εδώ, λοιπόν, ο φίλος μου, ο αγαπημένος, ο Παναγιώτης. Γιατί! Παναγιώτη! Λοιπόν, έχει πάει 90 κιλά, τραβάει, πιστεύω, οργόνη χωράφια, άμα τον βάλεις, έχει γίνει 90 κιλά, τρώει πολύ καλά το παιδί, ζωή να έχει και έμεινε γατάκι, είναι η Ραμόνα, έτσι. Ραμόνα, είσαι το γατάκι. Το λιοντάρι, Μίτσο. Έχεις και λιοντάρι, λιοντάρι. Λιοντάρι είναι ο Πυργίδης, έτσι, μοιάζει σαν λιοντάρι. Και αφού δεν μπορώ να πω τον Πυργίδη, θα πω τη Σοφία. Άσε, Σοφία. Έτσι, Πυργίδη. Φιλάκια πολλά, με τρέλα. Μπάλα, μπαλέο, μπαλί. Μπάλα. Μπάλα, μπαλέο, μπαλί. Μπαλί, μπάλα, μπαλέο, μπαλά. Πάμε, λιοντάρι. Λοιπόν, λιοντάρι, ένας και μοναδικός. Δημήτρης Πυργίδης, δεν υπάρχει άλλος εκεί. Μοναδικός. Τον ακούτε που ρουλιάζει κάθε μέρα. Πάμε στο γαϊδούρι. Θα το βάλω στο κύριο αντιδήμαρχο, γιατί αργά και σταθερά ανεβαίνει τη σκάλα του Big Brother. Μετά πάμε στην Κότα. Κότα θα βάλω στον Δημήτρη και Χαγιά, γιατί το παιχνίδι της Κότας που παίζω με τον Γρηγόρη, αυτός το είχε επινοήσει και βάζουμε στοιχήματα ένας στον άλλον για το ποιος θα κάνει τι. Το γήπα θα το βάλω στην Ραΐσα, γιατί είναι η θηλυκή έκδοση του Γρηγόρη. Πάρτο. Η Νυφίτσα θα τη βάλω στον Θέμη. Γιατί έχει χτίσει μια φωλίτσα εκεί πέρα πάνω με όλα τα καλλιτικά και όλα τα φαγητά και οτιδήποτε έχει κάνει εκεί πέρα με 15 στρώματα. Και τέλος έχει μείνει το γατάκι, που το γατάκι το βάλω στη Ραμόνα που κάθεται κάτω και χουχουλιάζει και παίζει και νιαωρίζει. Και νιαωρίζομαι. Λοιπόν, θα ξεκινήσω με το γνωστό. Θα βάλω το γήπα στον μοναδικό γήπα του Big Brother που είναι ο Γρηγόρης, γιατί θέλω να με γηπεύσει. Θέλω να με γηπεύσει! Ναι ρε Θέμη! Θα βάλω το γατάκι στη Ραμόνα, γιατί όντως μου θυμίζει τη Ραμόνα. Επίσης έχει κιόλας και ένα γατάκι, οπότε... Hi! Λοιπόν, θα βάλω την Νυφίτσα στο δήμαρχο, γιατί μια φορά που είχα πάει και του είχα αλλάξει μπαταρίες στο τζακούζι, καθότανε κυριολεκτικά έτσι, καθότανε και άραζε και μου έλεγε «Θε μου μπορείς να μου αλλάξεις μπαταρίες» και μου σου λέει «Εννοείται πως θα σου αλλάξεις μπαταρίες», οπότε μου το θυμίζει full. Yes, you know. Go, Thammy! Θα βάλω το λιοντάρι στο Ζακ, γιατί πιστεύω ότι είναι λιοντάρι στην ψυχή και είναι κάτι το οποίο μου αρέσει πάρα πολύ στο Ζακ, γι' αυτό λόγω κιόλας κάνω πολύ παρέα με το Ζακ. Θα βάλω το γαϊδούρι,
στον Δημήτρη και Χαγιά, γιατί το έχω δει κι εγώ και θέλω να πω ότι οι φήμες αληθεύουν. Κορίτσια, να το ξέρετε. Και θα βάλω την Κότα. Sorry, Χρήστο, δεν έχω κανένα θέμα μαζί σου. Αλλά το βάλω στον Χρήστο Βαροξή, που δεν παρεξηγείται κιόλας. Κότα. Μπράβο, Θέμη, μπράβο. Θέμη, έχεις πολλά αυγά, πρέπει να μου δώσεις. Έχεις πολλά αυγά. Την Κότα θα τη δώσω στον άνθρωπο που συμπαθώ περισσότερο εδώ μέσα. Είναι ο Θέμης, που για να φτιαχτεί κάνει 3 ώρες το πρωί. Λέει, αντιδήμαρχε, φτιάχνομαι και έρχομαι. Ο Θέμης θεωρώ ότι κουρνιάζει μέσα στο κρεβάτι του και χουζουρεύει. Δεν χουζουρεύω, βάφομαι. Το γαϊδούρι, αφού όλοι συμφωνήσανε να το δώσουν στο προφανές, θα το δώσω κι εγώ στο προφανές. Το λιοντάρι θα το δώσω στο λιοντάρι και φυσιογνωμικά και ψυχολογικά, που για μένα είναι ο Δημήτρης ο Πυργίδης. Το γατάκι θα το δώσω στη Ραμόνα, γιατί ξέρω πόσο πολύ αγαπάει τα γατάκια. Την πρώτη φορά που είδα μέσα το σημείωμα που μου έδωσες, ήρθε στο μυαλό μου ο φίλος μου ο Γλυγόρης. Φίλε Γλυγόρη, ο γήπας είναι δικός σου. Και την υφίτσα θα την δώσω στο φίλο μου τον Χρήστο τον Βαρουξή. Γιατί, Δημαρχέ? Έτσι που θέλω. Ο γήπας ξεκινάει από γάμα και τελειώνει σε σίγμα. Οπότε είναι ο Γρηγόρης που ξεκινάει από γάμα και τελειώνει σε σίγμα. Εδώ κάνατε ένα λάθος και βάλατε φωτογραφία ενός λιονταριού αντί να βάλετε τη φωτογραφία του Μπέντζιν, το λιοντάρι του σπιτιού. Αυτό θα το βάλω στον αδερφό μου, γιατί μπορεί εδώ πέρα να κάνουμε τα στραβά μάτια ότι δεν τσακωνόμαστε, αλλά έξω τσακωνόμαστε ποιος θα φάει το περισσότερο φιλέ το κοτόπουλο. Τσακωνόμαστε για την Κότα. Αυτό το γατάκι θα μπορούσε να ήταν και η, νομίζω αν δεν κάνω λάθος, η τόφου της Ραμόνας. Πάμε στο γαϊδούρι. Για μένα το έχω συνδυάσει το γαϊδούρι λίγο ότι βαριέται, αλλά κάνει και τη δουλειά του. Οπότε ο Δήμαρχος βαριέται, δηλαδή θα κάθει, θα ράζει, αλλά θα τρέξει κιόλας και θα μαγειρέψει. Οπότε το βάζω στο Δήμαρχο αυτό. Και την Υφίτσα, το θεωρώ το άκρος αντίθετο, επικινητικό ζώδιο για μένα, είναι η Άννα Μαρία, που δεν κάθεται σε μια μεριά. Της λέω, κάτσε λίγο, κάθεται για ένα λεπτό, σηκώνεται, φεύγει, δεν κάθεται σε ηρεμία, είναι η Υφίτσα του σπιτιού για μένα. Καλό. Χωρίς παρεξήγηση.